Σε δεκάδες πόλεις έχουν προκηρυχθεί θέσεις εποχικού προσωπικού με οκτάμινες συμβάσεις και υποβάλλονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Τον τόνο στις προσλήψεις συμβασιούχων δίνει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων, το οποίο πήρε την έγκριση του ΑΣΕΠ για 75 νέες θέσεις. Έτσι, ο αριθμός των ανοιχτών θέσεων ανεβαίνει στις 1.665, καθώς μπαίνει σε εφαρμογή και το χειμερινό πρόγραμμα Άθληση για Όλους. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να προσληφθούν 1.232 γυμναστές, ενώ σε υπηρεσίες καθαριότητας και τεχνικούς οργανισμούς των Δήμων υποβάλλονται αιτήσεις 145 θέσεις. Στη ΔΕΗ επίσης τρέχουν οι προθεσμίες για 184 τεχνίτες και οδηγούς, ενώ επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνουν πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.